Ανάρπαστα γίνονται τα ταξί στο Ηράκλειο με τις πιάτσες στα κεντρικότερα σημεία της πόλης σε ώρες αιχμής να είναι άδειες. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα πολιτών που περιμένουν στην ουρά για ένα ταξί στην πλατεία Κορνάρου. Είναι κανένα τέταρτο τώρα, δεν έχει καθόλου. Περιμένουν και ζέστη και ψώνια και κουρασμένοι. Τι να κάνουμε τώρα. Ταξί περιμένουμε, ναι. Πόση ώρα περιμένουμε. Έκανε ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Περιμένουν, περνάνε ομοάντι. Τι να πω. Πάνε απ' έξω, μάλλον τι παίρνουνε τηλέφωνο. Δεν ξέρω, ενδεχομένως με τον κουρασγυρόπλιο να έχει απασχολήσει πάρα πολλά αυτοκίνητα και λείπουν για λίγο. Σε λίγο θα έχει, πιστεύω, θα επιστρέψουν στις πιάτσες. Τύχη βουνό, θεωρείται ότι έχει όποιος βρει ταξί με ευκολία. Κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες που οι κλήσεις από το ραδιοταξί πέφτουν βροχή. Όπως εξηγούν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, ο φόρτος εργασίας είναι ακόμα μεγαλύτερος τις μέρες που υπάρχει κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σήμερα έχει ένα κρουαζιερόπλοιο, παιδιά, μεγάλο κάτω και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε και τον κόσμο εδώ και τους τουρίστες που ήρθαν με το κρουαζιερόπλοιο να δουν την Κνωσό, να πάνε να κάνουν κανένα μπάνιο. Αυτό πάνε να πει ότι κινούμαστε κι εμείς. Εντάξει, ήρθε και εμάς λίγο η ώρα μας να δουλέψουμε. Η αυξημένη τουριστική κίνηση αποτυπώνεται και στα δρομολόγια των οδηγών ταξί, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για μια πολύ ικανοποιητική σεζόν έπειτα από δύο εξαιρετικά δύσκολους χειμώνες στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού. Από τον Ιούλιο και μετά οι κούρσες κορυφώθηκαν, δίνοντας ανάσα στα ταμεία τους. Από τον Ιούλιο και μετά, γιατί ο Ιούνιος δεν υπάρχει σαν τουριστική σεζόν, γιατί είναι και τα σχολεία ακόμα ανοιχτά, πανεπιστήμια, όλα αυτά, μέχρι να έρθουν και οι τουρίστες εδώ. Εντάξει, από τον Ιούλιο και μετά ξεκινάει η σεζόν ουσιαστικά. Φέτος σεζόν, εντάξει, αν εξαιρέσουμε τις αυξήσεις που έχουμε παντού, στα καύσιμα, σε όλα αυτά, μετά από 3 χρόνια κάτι γίνεται. Ανεπηρέαστος ωστόσο, δεν θα μπορούσε να μείνει και ο κλάδος των ταξί από το ράλι των τιμών στα καύσιμα, με τους ιδιοκτήτες να εξηγούν ότι αυτό αποτελεί το βασικότερο μειονέκτημα στη φετινή σεζόν.